συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας σήμερα, αυτό το καλοκαιρινό απόγευμα εδώ στην πόλη του Τρομαϊδά, στο Εργατικό Κέντρο. Θέλω να ευχαριστήσω τη συντρόφισσα την Άννα Τηγεματοπούλου, υποψήφια πρόεδρος του Παρθόν κ. Την καλή δύναμη. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τον αγώνα που δώσαμε στις εκλογές και για το αποτέλεσμα που φέραμε και για την εικόνα που δείχνουμε από εδώ και πέρα που θα δείξουμε και το επίπεδο που θα κρατήσουμε στις εκλογές. Αγαπητές φίλες, φίλοι, αγαπητοί συμπατριώτες και συμπατριώτησες, πριν από αρκετά χρόνια, εμείς ανήκουμε στη γενιά που δεν είχαμε άμεση σχέση με τον Ανδρέα Παπαδρέου, έτσι δεν είμαστε η γενιά που συνεργαστήκαμε ή τον γνωρίσαμε, ακόμα σου πιτάει το γνώρισα απευθείας. Αλλά όταν ήμουν επίτροπος, είχε χρειαστεί κάτι ο Λιβάνης, το θυμάστε το Λιβάνη, που ήταν κοντά στο Ανδρέα, και είχαμε φάει και μου είχε πει το εξής. Θα θυμάστε ότι στην πολιτική σου ζωή, όπου και να είσαι, υπάρχει πάντα μία ρίζα. Ό,τι και να κάνεις, ό,τι και να πας, από αυτή τη ρίζα θα πιαστείς. Και είδα πολλές στιγμές στη ζωή μου όσο χρειάστηκε να πιαστώ από αυτή τη ρίζα. Ο κάθε υποψήφιος έχει μια βάση, μια εντυπιότητα πολιτική, η οποία έχει χτίσει σχέσεις, έχει χτίσει και ανθρώπινες σχέσεις και πολιτικές σχέσεις. Αυτό που θέλω να σας πω πραγματικά με συγκινεί και ξέρετε πόσες ομιλίες έχω κάνει στη ζωή μου, έχω ένα σχετικό τράκ σήμερα. Είναι ότι σε αυτή την αίθουσα είμαστε άνθρωποι που είστε εδώ, έχετε έρθει για μένα άνθρωποι που έχουμε συγκρουστεί με τοπικά. Και θυμάμαι ότι θυμάστε όλοι ότι ήταν ιδεολογικές οι συγκρούσεις μας. Μετά τις ευρωεκλογές έχουμε μια διπλή αποδόμηση στη χώρα. Από τη μία καταραίει η κυβέρνηση του Μητσοτάκη με τρόπο που δεν το φανταζόταν κανένας. Και από την άλλη έχουμε μια αξιωματική αντιπολίτευση η οποία σήμερα μόνο ως σύριαλ στην τηλεόραση μπορεί να παρουσιαστεί. Είναι σε πλήρη σύγχυση. Είναι εμφανές πια στο σύνολο των πολιτών ότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε με ένα πολιτικό σύστημα το οποίο ρευστοποιείται. Και ρευστοποιείται από τη στιγμή που το κυρίαρχο κόμμα για 5 χρόνια τώρα έχει εσωτερικές συγκρούσεις και είναι όπου πάσχει ότι σταθεί στην Ελλάδα, ανεξαρτήτως πολιτικής ταυτότητας, ακούς επαγγελματίες, αγρότες, δημόσιους υπαλλήλους, τουριστικό κλάδο, όλους τους ευθυμένους κλάδους της χώρας να είναι στα κάγκελα, για να πω την ακριβή έκφραση. Και είναι πάρα πολύ σαφές ότι μετά από αυτή την κατάσταση της Νέας Δημοκρατίας και όπως είπα του ΣΥΡΙΖΑ, περιμένουν όλοι να γίνει ένα πολιτικό σύστημα το οποίο τουλάχιστον στην αρχή να έχει έναν αλλακτικό πόλο. Να μπορεί κάποιος να πει τι λέγανε σε αυτές τις ευρωεκλογές. Δεν πάω να ψηφίσω γιατί δεν ξέρω να ψηφίσω. Ψηφίζω Μητσοτάκη γιατί δεν ξέρω να ψηφίσω. Ή ψηφίζω το κόμμα μου γιατί έτσι πρέπει να κάνω. Πρέπει ξανά να δημιουργηθεί ο προοδευτικός πόλος, ο οποίος είναι ισχυρός και ο οποίος είναι την ίδια στιγμή διεκδικητής της κυβέρνησης την επόμενη μέρα.